Εντάξει, εκεί πια θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα με το πνευματικό, έτσι, για να βρεθεί η καλύτερη λύση. Βέβαια, όταν υπάρχει απόφαση μετανοίας και διορθώσεως, θα λέγαμε ότι το περιβάλλον δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο. Βλέπουμε, ας πούμε, το Λότ, έτσι, σε τι περιβάλλον ζούσε. Μέσα σε πολύ διεφθαρμένους ανθρώπους, τους Σοδομίτες. Παρ' όλα αυτά δεν έπαψε να είναι Άγιος. Και μάλιστα λένε οι Άγιοι ότι δεν κατέκρινε τους Σοδομίτες. Και γι' αυτό και σώθηκε. Όχι μόνο δεν αμάρτανε δηλαδή, δεν επηρεάστηκε, αλλά και δεν κατέκρινε. Οπότε το περιβάλλον θα λέγαμε παίζει ρόλο, σίγουρα παίζει ρόλο και βοηθάει ή δεν βοηθάει αναλόγως. Αλλά τον κύριο ρόλο τον παίζει ο άνθρωπος και η απόφαση και η αποφασιστικότητά του. Αν ο άνθρωπος λειτουργεί σωστά μπροστά στο Θεό, όπου και αν είναι, βρίσκει τον Θεό, βρίσκει το έλεος του Θεού, βρίσκει τη διόρθωση. Βλέπουμε, ας πούμε, ο Νόε, που ζούσε σε ένα περιβάλλον πολύ διεφθαρμένο και κήρυσε μετάνοια με την κατασκευή της Κιβωτού, τους προειδοποιούσε για 120 χρόνια και εκείνοι τον χλέβαζαν. Λέγανε πάει, τρελάθηκε αυτός ο γέρος. Φτιάχνει ένα καράβι πάνω στο βουνό. Λοιπόν, και όμως ο Νόε έμεινε ακλόνητος, ανεπηρέαστος και ήταν ο μόνος που σώθηκε μαζί με την οικογένειά του. Οπότε το περιβάλλον δεν μας επηρεάζει όταν εμείς έχουμε σωστή μετάνοια και σωστή πνευματική ζωή. Έτσι. Όπου και αν είμαστε, βλέπουμε Αγίους που αγίαζαν μέσα στις φυλακές, μέσα στα βασανιστήρια, μέσα στο χειρότερο περιβάλλον, μέσα στις ύβρις και στους χλεβασμούς και στις απαξιώσεις των δωρολατρών, έτσι, των αθέων. Βλέπουμε πώς, ας πούμε, διασώθηκε η πίστη στη Σοβιετική Ένωση, που ήταν επίσημα αθεοκράτος, ή πώς διασώθηκε η πίστη στην Αλβανία, που ήταν τρομερά, ας πούμε, τρομερή αθεία. Όπου, ας πούμε, υπάρχει αυτή η αγωνιστικότητα, υπάρχει και η μετάνοια, υπάρχει και η χάρις. Και η χάρις στο Θεό φυλάει τον άνθρωπο, όπου και είναι. Σε όποιο περιβάλλον και αν ζει.